όταν κάποια στιγμή ο κούρος έκοψε να στέκεται όσο διάλογο μέσα στο ιερέο, προσπάθησαν να τον διαμελήσουν και να χρησιμοποιήσουν πάλι το μάρμαρο από το οποίο ήταν διαμελημένο για υποδομικό οικοδομικό υλικό. Έτσι λοιπόν κάποια από τα χέρια τα πόδια βρεθήκαν ενισχυμένα ως οικοδομικό υλικό συνεταιρινές. Τώρα να μην πω για τίποτα άλλο τι φαίνεται. Για πες το. Είναι κομμένο, είναι αυτό. Το πέος το κόψανε και το πετάξανε σε σκουπίδια. Ας κάτσε τώρα, χωρίς πέος. Έτσι δεν είναι. Κούρα το κεφάλι δεξιά-αριστερά. Καλημέρα σε όσους δεν ήταν στο μουσείο. Να ξανασυστηθούμε γιατί έχουμε λίγο γρήγορα την Πέμπτη, όχι την Πέμπτη, την Τρίτη, στο Δήμιο Σταυρό. Το όνομά μου είναι Ειρήνη, είμαι ξεναγός. Θα κάνουμε σήμερα μία αρχαιολογική περιήγηση μαζί. Ήδη η περιήγησή μας έχει ξεκινήσει με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψή μας εκεί και συνεχίζουμε για το Πυθαγόριο και το Ιραίο, όπου θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Ιραίου, δηλαδή το Ιερό της Θεασύρας και το Ευπαλίνιο Υδραγωγείο. Να σας δείξω λιγάκι το σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, εδώ. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε όλο το υδραγωγείο, όχι μόνο τη σύραγγα, όλο το υδραγωγείο. Το υδραγωγείο αποτελείται από τρία τμήματα. Έχουμε το τμήμα το οποίο ξεκινούσε από την πηγή. Το βλέπουμε εδώ, αυτή η γραμμή η μαύρη είναι ο αγωγός του νερού που ξεκινούσε από την πηγή και έφτανε στη βόρεια πλευρά του βουνού, όπου βρισκόταν το ένα στόμιο της σύραγγας, εντάξει, ωραία. Αυτή εδώ η μακριά μαύρη γραμμή είναι η σύραγγα αυτή καθ' αυτή. Και αυτό εδώ, το τρίτο τμήμα, είναι ο αγωγός του νερού, ο οποίος ξεκινούσε από το νότιο στόμιο, εδώ που βρισκόμαστε εμείς, και πήγαινε μέχρι δεξαμενές συλλογής του νερού, εδώ 500 μέτρα πιο κάτω, και από εκεί και πέρα συνέχιζε επίσης το νερό και πήγαινε σε κρίνες και έφτανε μέχρι και το κέντρο της πόλης. Άρα λοιπόν το Ευπαλίνιο υδραγωγείο δεν υδροδοτούσε μόνο το δυτικό τμήμα της πόλης, αλλά βάσει ευρημάτων νεότερων θεωρείται ότι πήγαινε και μέχρι το κέντρο της πόλης. Το όλο υδρευτικό σύστημα είχε μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα, ενώ η σύραγγα αυτή καθ' αυτή έχει μήκος 1036 μέτρα. Εντάξει, δώστε μου λίγα τη φωτογραφία εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη σύραγγα, όπως είναι μέσα στο βουνό. Εντάξει, βλέπουμε τη σύραγγα. Αυτό, ένας διάδρομος, τον βλέπουμε το διάδρομο του φωτισμένο. Λοιπόν, αυτός είναι ο διάδρομος πάνω στον οποίο θα περπατήσετε όταν θα μπείτε μέσα. Αυτή είναι η μία σύραγγα. Γιατί μία σύραγγα? Γιατί υπάρχει και δεύτερη σύραγγα. Προσέξτε. Νάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπουμε εδώ, είναι αυτό εδώ, το πάνω μέρος. Γιατί ακριβώς εδώ που είναι τα κάγκελα, είναι αυτή εδώ, η δεύτερη σύραγγα. Το κανάλι μέσα στο οποίο περνούσε το νερό, το βλέπουμε. Άρα στην ουσία δεν σκάψανε μία σύραγγα, σκάψαν δύο σύραγγες ταυτόχρονα. Την πάνω και την κάτω σύραγγα. Και το νερό περνούσε εδώ. Εδώ. Αν κανείς θέλει να κάνει ζαβολιά και βάζει παραπάνω από τη γραμμή, αδειάζει όλο.
Για να δω πόσο θα αδειάσει. Όλο, όλο θα αδειάσει, όλο. Διάζει όλο. Η δίκαιη ακούμπα του Πυθαγόρα. Άδειασε. Εδώ. 3 ευρώ. Η δίκαιη ακούμπα. Εδώ έχεις η άδεια, τεράστια. Καλός μαθητής. Το λένε, πολύ καλός. Το λένε εδώ και στο βίντεο, για το βλέπουμε μερικοί βγάλω την ψυχή τώρα και τώρα, φωνάζω. Το αεροδρόμιο του Σάμου πρόκειται να μετατραπεί σε λίγα χρόνια σε διεθνές αεροδρόμιο, έτσι.
Μπορεί, σου στέκει πάρα πολύ ωραία. Είναι η γραμμή. Ένα μικρότερο να βάλω τώρα και... Ω, έφερες. Για να δω. Λάρτς. Ένα λάτς, ένα εξτάσι, βάλει. Κρύα μου, ίδιο, βάλει. Α, ναι. Έλα, βάλει λίγο. Περίμενε, περίμενε. Δεν το... Δεν είναι αυτοί ο καφές. Μου απέτ, θα κάνουμε. Για λίγο, δε. Μιλή, μινόγκο. Α, καλά, πολύ καλότερο είναι. Να πάρω και να το ζήσει κανονικά. Αυτό είναι που θέλω. Τι να είναι φτηνά, με ξυναλιακό θα το πάνω. Πω, πω, πω. Κοίτα, βάλε αυτό εδώ τώρα. Και θέλω να με δείξεις και να βάλει έξτρα λάρτ. Κανονικά όχι για μοτόρ. Κάνει Γιάννη, ρώτησες. Ναι, εγώ είσαι δίκη. Μερσί. Α, μερσί, μπακό. Τα έφτιανε κάτω. This is my size. My size is large. Λάρτ. Έξτρα λάρτ. Extra large, big, big for us. Θα στείλουμε και φίλους εδώ. Θα στείλουμε και φίλους. Και καπέλο να με δώσεις δώρο. Δεν έχει τη δουλειά. Α, ένα δεν έχει δουλειά τώρα. Εμείς που δεν μας πληρώνουμε, όμως δουλεύουμε και δεν μας πληρώνουμε. Κυρία μου, δεν έχει δουλειά. Για μένα ήδη για σένα. Καπέλο δώρο θέλω. Ακούς. Δίνα μου, είναι ωραίο. Θες και ένα καπέλο δώρο. Είναι ωραίο. Ναι, καλό είναι. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Σου πάει πολύ η Δίνα. Και δώρα θέλω, αλλιώς δεν θέλω. Αυτό τζάμπα τάξη. Αυτό δεν το θέλω, έχω και από τον άντρα μου. Τζάμπα, τζάμπα. Τζάμπα έχω από τον άντρα μου. Θα πεθάνω, θέλω να πάω να μείνω σ' άλλη χώρα, σ' άγνωστη.